Μαλέσκου. Πάμε στην Ιωάννα Μαλέσκου. Ιωάννα Μαλέσκου. Η Ιωάννα Μαλέσκου έπεσε στο τραπέζι των συζητήσεων με το ρεπορτάζ συναδέλφων ότι πολύ πιθανό την επόμενη τηλεοπτική σεζόν να τη δούμε μέσα από το Open, είτε στην πρωινή ζώνη όσο έπαιζε το όνομα της Μαγκύρα ότι μπορεί να αποχωρήσει, είτε σε κάποια άλλη ζώνη. Δεν μου προκύπτει ρεπορτάζ για την Ιωάννα Μαλέσκου και το Open. Δεν έχουν ανοίξει κουβέντες. Και με τα άτομα που μίλησα, θέλησαν να μου κλείσουν αυτό το παράθυρο, με την έννοια ότι δεν υφίσταται συζητήσεις και ούτε πρόκειται να μπουν σε συζητήσεις, από τη στιγμή που μένει στο κανάλι και η Ελένη Τσολάκη και η Μπέτη Μαγκύρα και θα γίνουν κάποιες άλλες προσθήκες σε άλλες ζώνες, όπως αυτό της Κατερίνα Ζαρίφη και κάποια άλλα πρόσωπα. Η Ιωάννα Μαλέσκου, προσπάθησα να τη βρω πριν την εκπομπή, δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί της, ήταν κλειστό το κινητό. Είχε πει ότι μετά την εγκυμοσύνη της και όταν θα έρθει στον κόσμο το παιδάκι της, σίγουρα θα θελήσει να επιστρέψει. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει το δεύτερο μισό της σεζόν. Δεν προκύπτει κάτι σε συζητήσεις αυτή τη στιγμή για κανένα κανάλι με την Ιωάννα, εκτός και αν η ίδια έχει μιλήσει και έχει μείνει αυτό επτασφράγιστο μυστικό και το κρατάνε αυτό μόνο για τους ίδιους. Έχει αποδείξει ότι αν θέλει να κρατήσει κάτι δικό της, ιδιωτικό, το κρατάει. Οπότε πιθανόν ισχύει για τα επαγγελματικά της αυτό. Ναι. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να την ξαναδώ τηλεοπτικά. Μου έχει λείψει σαν πρόσωπο τηλεοπτικό. Η ευγένειά της, η αισθητική της, τα ελληνικά της, όλα μου έχουν λείψει. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να τη δω να επιστρέφει τηλεοπτικά. Και να τη δούμε και σε κάτι πιο ταιριαστό της από αυτό που την είδαμε που δεν ήταν ακριβώς. Ψυχαγωγή, αμυγό, ψυχαγωγή. Κάτι πιο ταιριαστό της, το στυλ της, να δούμε το πραγματικό της στυλ, γιατί θεωρώ ότι ήταν πιο κουμπωμένη. Μέχρι να κλείσει η σεζόν, μέχρι 9 του μήνα που θα είμαστε εδώ, ίσως έχει προκύψει ρεπορτάζ και θα το πούμε στους τηλεθεατές μας.